Από Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Από Θεσσαλονίκη. Πάμε. Με την Ελένη Ιατρού είναι η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κυρία Παπακώστα. Καλημέρα σας. Για να δω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Και είναι εδώ γιατί έχουμε σε εξέλιξη το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ναι. Σε λίγο θα ανέβει στο βηματίν, περιμένουν. Όμως έχουμε εξελίξεις εν ώψη ευρωεκλογών, κυρία Παπακώστα. Έτσι είναι. Στην πολιτική η ζωή και η ροή των γεγονότων είναι διαρκής. Πράγματι, βρισκόμαστε εδώ για το Πανελλήνιο Συνέδριο, για τα θέματα των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο το σημερινό. Παράλληλα όμως μου δίνεται η ευκαιρία να πω και ναι. από την εκπομπή σας ναι. ότι η Νέα Ελληνική Ορμή, το κόμμα το οποίο έχω ιδρύσει από τον Ιούλιο του 2018, δηλαδή πριν τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, θα κατέβει στις ευρωεκλογές να διεκδικήσει με μια σοβαρή πολιτική πρόταση ρόλο στην Ευρώπη, διότι θεωρούμε ότι δύο μεγάλοι πόλοι εξουσίας αυτή την ώρα, με τη δουλειά την οποία έχουν κάνει οι ευρωομάδες εκεί, δεν έχουν αναδείξει τα ζητήματα έτσι όπως πρέπει. Χρειάζεται μια νέα αρχιτεκτονική και μια νέα στρατηγική για την Ευρώπη. Θα είστε επικεφαλής του ψηφοδελτίου, κυρία Παπακώστα. Του νέου θα είμαι. Υποψήφοι θα κατέβουν, θα τους ανακοινώσουμε σε έφθετο χρόνο. Κύριος Πιλιατόπουλος, είναι μαζί σας. Από εκεί και πέρα συζητάμε με όλους. Το νέο θα κάνει το καθήκον του. Εμείς προσκαλούμε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτή την πρόταση να ενώσουν δυνάμεις και θεωρούμε ότι έχουμε δώσει τα δείγματα γραφής. Με ποιους συζητάτε, κυρία Παπακώστα? Ακούσαμε ότι συζητάτε με τον κύριο Τσιτουρίδη, ότι ρόλο. Συζητάτε με τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Καρατσαφέρη, τον κύριο Καμένο. Εγώ σε ανύποπτο χρόνο. Ναι, ακούστε. Όλα αυτά θα έρθουν στην ώρα τους. Αυτό που έχω εγώ να πω σήμερα είναι ότι η Νέα Ελληνική Ορμή το νέο θα κατέβει στις ευρωεκλογές για να αντιπροσωπεύσει τον ελληνικό λαό. Εμάς η παρέλαση υποψηφίων δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά η παρουσίαση του περιεχομένου μιας πολιτικής η οποία έχει λείψει, διότι θεωρούμε ότι οι ευρωομάδες και η δουλειά που γίνεται ναι, από την πλευρά δεν είναι σωστή. Της Άρα, χώρας, κυρία με αυτούς οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύονται, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κυρία Υπουργέ, δεν είναι παράδοξο υπουργός κυβέρνησης να κατεβαίνει εναντίον του κυβερνώντος κόμματος? Να σας θυμίσω ότι έχω υπάρξει υπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ, τα κόμματα τα οποία συναποτελούσαν την συγκυβέρνηση, όπως και σήμερα φυσικά, κατέβαιναν κανονικά στις ευρωπαϊκές εκλογές, το καθένα με το πρόγραμμά του, διεκδικώντας μία θέση για να περάσουν τη δική τους πολιτική πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό. Το πρωτότυπο είναι ότι θα παρουσιάσουμε μία πολιτική πρόταση και θα αναδείξουμε ζητήματα για τα οποία κανείς δεν έχει δώσει το ενδιαφέρον του. Άρα και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Παπακώστα, να το διευκρινίσουμε. Απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνετε. Θα είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό. Πετροβολήσουμε πολιτικά τους πάντες εάν θεωρούμε ότι δεν έχουν κάνει καλή δουλειά και θα προτείνουμε με τη δική μας πολιτική πρόταση εκείνα που θεωρούμε μείζωνα για τον ελληνικό λαό μέσα από την Ευρώπη που την θέλουμε. Βεβαίως είμαστε ναι στην Ευρώπη, ναι. αλλά έχω πει να και κάποιοι περιμένουμε... θεώρησαν την υπερβολικό και έτσι βρε αδέρφια. Κυρία Υπουργέ, να σας περιμένουμε στο στούντιο την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε από κοντά. Αυτό θα εξαρτηθεί, ξέρετε, ότι σας αγαπώ και σας εκτιμώ, αλλά είναι πέραν τούτου οι υποχρεώσεις, αν μου το επιτρέψει, θα είναι με πολύ χαρά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, διότι τώρα ξεκινάει ο αγώνας για τις ευρωεκλογές. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Μας κάνετε και ένα σχόλιο για την 90χρονη με τα τερλίκια που ακούσαμε τόσο πολύ. Το πρόστιμο που της επιβλήθηκε, 3 ώρες και 45 λεπτά για το τμήμα. Ακούστε, ναι. Ελέγχθηκε το περιστατικό, από εκεί και πέρα ως προς τη συμπεριφορά των στελεχών μας. Αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας ως προς τη συμπεριφορά απέναντι στην ηλικιωμένη δεν ισχύουν καθόλου. Ρώτησα εγώ εδώ τους αρμοδίους και μου είπαν πώς ακριβώς συνέβη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να αποφασίσουμε. Εάν κάποια στιγμή, για να μην είμαστε υποκριτές, ανάλογα με το περιστατικό και επί τούτου, να αποφασίσουμε αν από μία ηλικία και πάνω θέλουμε τους πολίτες να απαλλάσσονται από την ευθύνη που ο νόμος σήμερα ορίζει. Εδώ είναι η Βουλή. Αύριο να νομοθετήσουμε διαφορετικά. Πάντως η αστυνομία δεν πρέπει να στοχοποιείται και να πυροβολείται, γιατί εφάρμοσε τον νόμο, καλό ή κακό. Αυτό είναι που θέλω να αναδείξω. Και εδώ είμαστε τα πολιτικά πάρουσε, κόμματα. Το πρόστιμο θα το πληρώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Διότι το κράτος επέβαλε το πρόστιμο κατά νόμο. Και επειδή είχαμε και την παρέλαση και μια δημιουργία πριν από λίγο, ο πρόεδρος των αστυνομικών μας είπε: βάλετε μια δημιουργία, έβαλε ο αστυνομικός να το πει από εδώ πέρα.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Φυλάει την εξέδρα, θέλετε να μας το σχολιάσετε. Μια δημιουργία φυλάει την εξέδρα να ξεστηθεί τον επισήμων μετά το πέρας παρέλαση. Εμείς κάνουμε ό,τι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται με ασφάλεια να γίνει μια εκδήλωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Το επιχειρησιακό κομμάτι. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Συνεχίζετε για το θέμα, συναδέλφους.